Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, 9 με 11, στην εκπομπή Πρωινή Είδηση. Θα δούμε τις εξελίξεις της ημέρας από την ελληνική και ξένη δημοσιογραφία. Θα ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή μας, βλέποντας τα πρωτοσέλιδα από τον πολιτικό και αθλητικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Το μνημόνιο φεύγει. Ο Επίτροπος ΡΕΝ παραδέχτηκε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο για το 2014. Σαμαράς Βενιζέλος. Διαμορφώνονται προϋποθέσεις για ανάκαμψη της οικονομίας. Ανοίγει ο δρόμος για το τέλος των μνημονίων μετά τη χθεσινή δήλωση του Επιτρέπου Όλη ΡΕΝ, ο οποίος, επιβεβαιώνοντας προχθεσινό ρεπορτάζ των νέων, δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι πλέον διασφαλισμένη η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για ολόκληρο το 2014. Οι επενδυτές έρχονται, είναι ο επόμενος τίτλος. Καταφύγιο επενδύσεων γίνεται η χώρα μετά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, λέει το Reuters. Σύμφωνοι ασταθμός στην Σύνοδο Κορυφής για τις τράπεζες μετά από ολονύκτιο παρασκήνιο. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα έδωσε χθες το Διεθνές Πρακτορείο Reuters, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας επενδυτικό καταφύγιο ύστερα από την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα και την επιτυχημένη έκδοση ομολόγων από την Τράπεζα Πειραιός. Στην Κρυμαία τώρα, κοπέλες βγάζουν φωτογραφία με έναν από τους πολλούς στρατιώτες που βρίσκονται στους δρόμους της Σιμφερόπολης, ενώ μένεται ο πόλεμος των κυρώσεων. Παρακάτω διαβάζουμε, κατακτούμε το δικαίωμα στην ελπίδα. Πληθαίνουν καθημερινά οι ενδείξεις ότι οδεύουμε ολοταχώς προς το τέλος στην εποχή των μνημονίων. Χθες ο αρμόδιος επίτροπος Όλη ΡΕΝ επιβεβαίωσε το προχθεσινό δημοσίευμα των νέων ότι είναι διασφαλισμένες οι χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας για το 2014. Πράγμα που με απλά λόγια σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούμε πρόσθετη δανειοδότηση. Το Έθνος τώρα. Άνοιξαν οι πύλες της εφορίας. Οι μεγάλες παγίδες, καταγραφή επιδομάτων αποζημιώσεων και τόκων καταθέσεων, αμοιβές με μπλοκάκια, αυθαίρετα και ημιυπαίθρια. Την εμφάνιση των εισόδημάτων τους προς συμπληρωμένων στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου Ε1 θα περιμένουν οι φορολογουμένοι μέχρι να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Ο μηχανισμός υποβολής των στοιχείων άνοιξε. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις που ισχύουν από φέτος φέρνουν νέα βάρη για το μεγάλο όγκο των μισθωτών και των συνταξιούχων. Προκύπτουν από καταργήσεις αφορολογήτων ορίων και εκπτώσεων, επιβολή αυτοτελούς φόρους στα εισοδήματα από ακίνητα και αλλαγές στην κλίμακα. Πάνω-πάνω διαβάζουμε όλα σε ένα νόμο με διαδικασίες εξπρές. Μαζί στη Βουλή τράπεζες, αλλαγές ΟΑΣΑ και κοινωνικό μέρισμα. Φόβησε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ για Αντάρκτικο από βουλευτές. Κάτω αριστερά βλέπουμε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης καταγγέλει κύκλωμα εκβιαστών για δουλειές. Δρυμή κατηγορό του Υπουργού Υποδομών για τα βρώμικα κυκλώματα. Ενώ δίπλα, οικονομία αντίπεινα, ψυχρός πόλεμος με επικηρύξεις από ΗΠΑ και Ρωσία. Οικονομικά αντίπεινα. Νέες κυρώσεις επιβάλλει ο Λευκός Οίκος. Το Κρεμλίνο απαντά με ανάλογα μέτρα. Και δίπλα ένα αθλητικό νέο, πάω Φενερμπαχτσέ 76-67. Έκαναν το σότς να λυγίσει. Και περνάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Κούρεμα δόσεων σε δάνεια με διαμεσολαβητή. Οδηγός, πώς λειτουργεί ο νέος θεσμός επίλυσης διαφορών. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για οφειλές σε τράπεζες. Τι ισχύει για υποχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαδικασία εξπρές για ρύθμιση δανείων με μικρότερο κόστος και χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια. Αναλυτικά παραδείγματα, η διαδικασία βήμα-βήμα και τα απαραίτητα έγγραφα μπορεί να βρει κανείς στον ελεύθερο τύπο. 5 δις τα αιτήματα υπουργών για το επίδομα των 500 εκατομμυρίων. Δίπλα διαβάζουμε πάνω δεξιά, ξεκινά ο έλεγχος για πλαστά πιστοποιητικά στο δημόσιο. Εγκύκλειος Θεοχάρη από κάτω, οι προθεσμίες και οι αλλαγές στη φορολογία των αγροτών. Τι ισχύει για την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Για τρίτη φορά από φυλακίση ζητά ο Ασημάκης Κατσούλας των σατανιστών. Και κάτω-κάτω, κίτρινα σύννεφα, γύρισε έφερε το πρώιμο καλοκαιράκι. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Σφάζονται. Η διάταξη για τους μετανάστες προκαλεί διάσταση σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Τρεις φορές ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία και εισάριθμες αποσύρθηκε από το ΠΑΣΟΚ η διάταξη για τους μετανάστες. Το θέμα έφτασε μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Μιχελάκης, άδειασε συνεχώς τον αναπληρωτή Υπουργό, κύριο Γρηγοράκο.
ο Κουκουλόπουλος, το μεταναστευτικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι είναι και το μνημόνιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πιστεύουν ότι ευθύνεται για όλα τα δεινά του τόπου. Η διάταξη λοιπόν για τους μετανάστες που θα απελάβνονται αν κάνουν ψευδείς καταγγελίες έφερε το απόλυτο δικασμό μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μιχελάκης, επέμεινε στην ψήφισή της, ενώ αναπληρωτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γρηγοράκος, στην απόσυρσή της. Έντονη σύγκρουση μεταξύ βουλευτών, ενώ επικρίθηκε ο ρόλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, κ. Παλτάκου. Καταψηφίζουν τη διάταξη για το Γάλα ο Κασσής και ο Μωραΐτης. Κάτω διαβάζουμε, ελληνικό ΟΛΠ πολλούνται όσο όσο. Το οικονομικό επιτελείο προσπαθεί να πείσει την κοινή γνώμη ότι έχει ξεκινήσει η ανάκαμψη και την ίδια στιγμή βρίσκεται στην τελική ευθεία το ξεπούλημα των χρυσαφικών της χώρας. Η αξία των 6.200 στρεμμάτων του ελληνικού εκτιμάται με τουλάχιστον 1,25 δις ευρώ, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ παρακαλάει για 700 εκατομμύρια ευρώ. Σε συστράτευση, για να μην πολιθεί ο ΟΛΠ, κάνουν 6 υποψήφοι δήμαρχοι. Στο Υπουργείο Οικονομικών διαβάζουμε αριστερά πώς θα μοιράσουν το πλεόνασμα. Τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράσει η κυβέρνηση τα ψίχουλα προεκλογικά ψάχνουν τα συναρμόδια Υπουργεία. Εξετάζεται δικαιούχοι του επιδόματος να είναι φορολογουμένοι με οικογενειακό εισόδημα μέχρι τις 10.000 ευρώ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Τι θα κάνουμε με τα λεφτά. Για τον ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα δεν είναι πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά τι θα τα κάνουμε, συμπέρανε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση καταλογίζοντάς της ότι ουδόλως ενδιαφέρεται αν η Ελλάδα θα απαλλαγεί από το υπέρογκο δημόσιο χρέος της. Στη Δυτική Ελλάδα τώρα η μάχη των δημοτικών εκλογών, οι υποψήφοι παρατάξεις και οι διαγωνισμοί των μνηστήρων για τα χρήματα. Η ανεξάρτητη και τα σχέδια για σιωπηρή στήριξη των ημετέρων της κυβέρνησης. Ποιοι έχουν το προβάδισμα, αναλυτικά οι συσχετισμοί και οι αντιγωνισμοί σε δήμοι και περιφέρειες. Στην Ουκρανία, κυρώσεις αλλά κατόπιν εορτής. Πόλεμος κυρώσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχα και Βρυξελών με τους Ευρωπαίους ηγέτες να ζυγίζουν ωφέλη και ζημιές και να αναζητούν ενεργειακές εναλλακτικές λύσεις στη Σύνοδο Κορυφής που ολοκληρώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Ναι, και τυπικά από τη Δούμα στην ένωση με την Κριμαία. Στα σπορ τώρα, ένα ΟΑΚΑ δάκρυα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο δύσκολη ήταν για μένα αυτή η βραδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δακρυσμένος και στα ελληνικά, ο Ζέλικο Μπράνοβιτς ανταπέδωσε τη λατρεία των οπαδών του Παναθηναϊκού, καθώς ξαναγύρισε στο ΟΑΚΑ. Δάκρυσε ο Παύλος, έκλεψε ο Θανάσης, ψύχραιμος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πάω Φενέρ, 76-67. Σειρά έχει τώρα η ελευθεροτυπία. Στον εισαγγελέα εργολάβη περιφέρεια. Το πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος και οι πολλούς. Χιτά γραμματικού. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα οδηγούν σε επιστροφή 25 εκατομμυρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος διαπιστώνει περιβαλλοντικά εγκλήματα στον υποκατασκευή χιτά γραμματικού και στέλνει στον εισαγγελέα τους υπεύθυνους της περιφέρειας Αττικής και της αναδόχου εργολαβικής κοινοπραξίας συμφερόντων των ομιλών Μπόμπολα, Λάτσι, Λασκαρίδη και Γιώχαρη για αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Αρχίζει η διαδικασία επιστροφής της κοινοτικής χρηματοδότησης και διακοπής των ενεξέλιξη έργων. Παράλληλα, τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων της Αττικής με συμβάσεις παραχώρησης συνολικού ύψου 500 εκατομμυρίων σε γραμματικό κερατέα Φιλή και Λιώσια τεινάζονται στον αέρα. Η Ρένα Δούρου περνά στην επίθεση μιλώντας για εξυπηρετήσεις εργολαβικών συμφερόντων. Ο Ερντοράν έβγαλε λουκέτο στο Twitter, διαβάζουμε παρακάτω, θα τα εξαλείψουμε όλα αυτά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εννοεί. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η διεθνής κοινότητα, θα δει πόσο ισχυρός είμαι. Το δήλωσε αυτό χθες λοιπόν στην Προύσα ο Τούρκος Πρωθυπουργός και από τα μεσάνυχτα το έκανε πράξη κλείνοντας το Twitter. Επιτέθηκε ακόμα και στην Εκλογική Επιτροπή. Στην Κριμαία τώρα διαβάζουμε πόλεμος κυρώσεων με παράπλευρες απώλειες. Η προσάρτηση της Κριμαίας παρασύρει στη δίνη της στις ρωσιοκρονικές και ρωσοδυτικές σχέσεις. Ο Ουάσιγκτον και Μόσχα ανταλλάσσουν λίστες κυρώσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι ακυρώνουν τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή. 8 Υπουργεία αγρών υγόραζαν. Αδράνησαν και δεν έστειλαν προτάσεις για την ταχύ αδειοδότηση επιχειρήσεων. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε την επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά 8 από τα 9 συναρμόδια υπουργεία δεν το άκουσαν.
Συγκεκριμένα, ενώ η διαβούλευση για το νομοσχέδιο έχει ολοκληρωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου, τα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δημόσιας Τάξης του Πολίτη, Τουρισμού και Ναυτιλίας δεν έχουν στείλει ακόμα τις προτάσεις τους σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το νέο και απλουστευμένο καθεστώς αδειοδότησης. Έτσι, το νομοσχέδιο είναι ακόμα ημιτελές, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται το χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε την ψήφιση από τη Βουλή στις αρχές Απριλίου και το οποίο είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σταμαράς στα μέσα του προηγούμενου μήνα. Συνεχίζουμε παρακάτω. Αρχίζουν οι εργασίες για το μετρό στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η αρχαιολογική ανασκαφή μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Βλέπουμε στη φωτογραφία. Έπειτα από 1,5 χρόνο ολοκληρώθηκε και μπορούν πλέον να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του σταθμού του μετρό. Η σκαπάνη έφερε στο φως 28 αρχαίες δεξαμενές νερού, εκμαγεία των οποίων θα εκτίθονται στο σταθμό. Και σε 2 μήνες το εργοτάξιο θα δημιουργηθεί και δίπλα στο σταθμό του ηλεκτρικού και ο δρόμος θα μετακινηθεί προσωρινά στο χώρο του λιμανιού. Δίπλα διαβάζουμε τριγμή εντός Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για το γάλα. Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση. Τους πρώτους τριγμούς στις κοινοβουλευτικές ομάδες Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ προκαλούν οι προωθούμενες ρυθμίσεις για το γάλα, ενώ ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί το πλαίσιο ανακεφαλαίωσης των τραπεζών, που επίσης μπορεί να προκαλέσει εντάσεις στην κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Παρακάτω, βλέπουμε τα κριτήρια για κοινωνικό μέρισμα. Όριο τα 7.000 ευρώ ετησίως. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος θα διαμορφώσει εντός των επόμενων ημερών το Υπουργείο Οικονομικών. Και περνάμε τώρα στη Δημοκρατία. Το χαλί του Μιχάλη. Εκθέτει με την ύποπτη στάση του την κυβέρνηση. Παραλήρημα Χρυσοχοίδη χθες από το βήμα της Βουλής κατά της Δημοκρατίας. Η θέση μας οκρίνων εξιδίων τα αλότρια. Το πιο σύντομο ανέκδοτο από το πολιτικό χαμελέοντα που δεν βρήκε χρόνο να διαβάσει το μνημόνιο. Πολεμώ τη διαπλοκή. Καταθέτουμε αγωγή στον Υπουργό Υποδομών για τις σχεδιότητες. Τα καυτά ερωτήματα βλέπουμε παρακάτω για το μετρό Θεσσαλονίκης. Κάτω αριστερά βλέπουμε η τροπολογία για τους λαθρέους που έγινε σύριαλ. Μιχελάκης Γρηγοράκος 01. Την κατέθεσαν, την πήραν πίσω, την επανακατέθεσαν και τελικά απέσυραν όλο το άρθρο του νομοσχέδιου. Δίπλα διαβάζουμε επιστολές σοκ για τα φτηνά φίλτρα αιμοκάθαρσης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Για μισό ευρώ παίζουν με τις ζωές των νεφροπαθών. Ενώ δίπλα καλό παιδί χωρίς γιατρούς. Ταλαιπωρία ηλικιωμένων χθες που υποτίθεται ότι άρχισαν να λειτουργούν οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Το σχέδιο του Άδωνη αποδεικνύεται μέχρι στιγμής γονατογράφημα. Περνάμε στην ημερησία. Κέρδη ανάσα για ΕΤΕ. Θετικά σημάδια η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των κόκκινων δανείων και η επιστροφή καταθέσεων. Στα 809 εκατομμύρια ευρώ η κερδοφορία της τράπεζας το 2013. Άνοδος κατά 50% των κερδών προπροβλέψεων. Σημαντική συνεισφορά με 439 εκατομμύρια της Finansbank στα καθαρά αποτελέσματα. Μηδενική ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2013. Η δημιουργία νέων επισφαλίσεων. Παρακάτω βλέπουμε ιστορική συμφωνία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Δημιουργείται ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης. Σπάει ο φαύλος κύκλος των τραπεζικών και δημοσιονομικών κρίσεων. Οι τράπεζες θα συνεισφέρουν το 1% επί των καταθέσεων, συνολικά 55 δις, για την διάσωση προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επισφαλής τράπεζα θα τίθεται σε καθεστώς εξυγίανσης και οι κρίσιμες αποφάσεις θα λαμβάνονται εντός 48 ωρών, πάντα το Σαββατοκύριακο. Από κάτω βλέπουμε τις δηλώσεις Αντώνη Σαμαρά Μπαρόζο και Βαν Ρομπάι. Ο Σαμαράς λέει διασφαλίζεται η αξιοπιστία των τραπεζών. Σημαντική ημέρα για την Ευρώπη. Η συμφωνία επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μπαρόζο ενισχύεται η ρευστότητα στην οικονομία. Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Ενώ ο Βαν Ρομπάι καταλήγει όπλο κατά της οικονομικής κρίσης. Η ενοποίηση ενισχύει την ανάπτυξη και αποτρέπει τον χρηματοπιστωτικό κατακαιρτισμό. Δίπλα βλέπουμε στο πλαίσιο μέσω TaxisNet με τεμποδίων η υπερβολή των αφορολογικών δηλώσεων.
Η ηλεκτρονική πύλη που θα δεχτεί τις δηλώσεις περίπου 5,7 εκατομμυρίων φορολογουμένων άνοιξε αργά χθες το βράδυ. Τα προβλήματα δεν σταματούν εδώ, αφού είναι δύσκολη η επιβολή δηλώσεων δεδομένου ότι δεν είναι στη διάθεση των φορολογουμένων σημαντικά στοιχεία που απαιτούν για την ορθή συμπλήρωση των κωδικών του βασικού εντύπου του Ε1. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ακόμα εκδώσει αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση της δήλωσης, ενώ αδιευκρίνηστα παραμένουν σειρά από ζητήματα, όπως η τόκη των καταθέσεων. Πάνω-πάνω βλέπουμε μάχη στη Βουλή για τη συμφωνία, φόβοι για διαφοροποιήσεις στην ψήφιση των άρθρων. Μετά τον Χαρακόπουλο με Ανταρσία, για το γάλα απειλούν και Κάσης και Μωραΐτης. Άλλοι δύο βουλευτές ήρθαν να προσθεθούν χθες σε αυτούς που διαφωνούν με την προωθούμενη ρύθμιση για το γάλα. Ο Κάσης Μωραΐτης και μετά τον Χαρακόπουλο απειλούν να καταψηφίσουν το σύνολο του νομοσχεδίου, αν έρθει σε ένα άρθρο. Και μετά την ημιρεσία, να περάσουμε στην Αυγή. Υπομετανάστευση η κυβέρνηση. Ρογμές στο κυβερνητικό μπλοκ για τη συμφωνία, μνημόνιο με την Τρόικα. Τους πέντε έχουν φτάσει ήδη βουλευτές που δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν ή διαφωνούν με ρυθμίσεις της νέας συμφωνίας κυβέρνησης Τρόικας. Σε πλήρη εξέλιξη, η επιχείρηση εγκλωβισμού των βουλευτών για να διασωθεί η συμφωνία, που όπως αποκαλύπτει η Τρόικα, περιλαμβάνει κρυφά μέτρα και δεσμεύει τη χώρα μέχρι το 2016. Εμφύλωσε από την άλλη σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στη Βουλή για την ακροδεξιά ατζέντα Σαμαρά. Η κραυγαλαία στρατηγική προσέγγιση του ακροδεξιού εκλογικού σώματος από τη Νέα Δημοκρατία, με την τροπολογία για σιωπητήριο στους μετανάστες επί ποινή απέλασης, ανάγκασε το Πασόκ να συνταχθεί με την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και τελικώς το Μαξίμου να αποσύρει προσωρινά την επίμαχη τροπολογία. Δίπλα βλέπουμε στην εισαγγελία το πόρισμα σε ρέμα χιτά γραμματικού. Ευθύνες στην περιφέρεια από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η Ρένα Δούρου λέει έργο άκρος επικίνδυνο για υγεία περιβάλλον, συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της διοίκησης Γουρού. Υποψήφιοι ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Διαβάζουμε παρακάτω. Μέτωπο κατά του ξεπουλήματος του ΟΛΠ. Ο Δρίτσας λέει δεν υπάρχει ούτε κοινωνική ούτε θεσμική κοινοβουλευτική δεδηλωμένη για ξεπούλημα στα μονοπωλιακά συμφέροντα. Ενώ ο Μηταφίδης ψηφίζουμε όχι στην πώληση νερού. Παρακάτω ο Μανώλης Γλέζος, υπογραφή συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία για να υποχρεωθεί να πληρώσει. Ωραία, και περνάμε τώρα στο ριζοσπάστη. Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για άμεση προστασία των ανέργων. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή και επικαιροποιεί παλαιότερη πρόταση νόμου που κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2012. Επίδομα ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σε κάθε νέο και νέα που αναζητούν εργασία μέσω ΑΕΔ και σε όσους αυτοαποσχολούμενους χάσαν τη δουλειά τους. Ως το πρώτο βήμα, κατώτερος μισθός στα 751 ευρώ ως βάση, ενώ επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Το διάστημα της ανεργίας θα αναγνωρίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση των ανέργων ως συντάξιμος χρόνος. Πλήρης και δωρεάν θα είναι και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Τιμολόγια μειωμένα στα 30% για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο για ανέργους και απαγόρευση κάθε διακοπής. Απαλλαγή των ανέργων από τα δημοτικά τέλη. Δωρεάν πρόσβαση των παιδιών των ανέργων στους παιδικούς και προφωνηπιακούς σταθμούς. Αναστολή κάθε υποχρέωσης πληρωμής δανείων. Απαγόρευση κάθε πληστηριασμού σπιτιών. Έκτακτο επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε άνεργο μπροστά στις γιορτές του Πάσχα. Παρακάτω βλέπουμε, συνταξιούχοι και απεργοί του δημοσίου διαδήλωσαν για την υγεία. Κοινή πορεία χθες στην Αθήνα, συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Ενώ πάνω αριστερά βλέπουμε διαδήλωση με αφορμή το ECOFIN στην Αθήνα θα κάνει το ΠΑΜΕ την 3η-1η Απριλίου στις 7 το απόγευμα στην Ομόνοια. Ο Θανάσης Παφίλης λέει ματωμένο το πλεόνασμα και στην περιφέρεια. Και περνάμε τώρα στην ναυτεμπορική. Πανευρωπαϊκή εποπτεία και διάσωση των τραπεζών. Έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις έκλεισε η Συμφωνία Ενοποίησης. Προστασία από το κούρεμα καταθετών κάτω των 100.000 ευρώ. Τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ρευστότητα προς την πραγματική οικονομία εγγυάται η Συμφωνία για την Τραπεζική Ενοποίηση που επιτεύχθηκε χθες έπειτα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις και κατέρωθεν υποχρεώσεις των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ενοποίησης, που θα τεθεί σταδιακά σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2016, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τη σύσταση ενιαίου μηχανισμού εποπτείας,
ο οποίος θα ανήκει στην ΕΚΤ για 230 μεγάλες τράπεζες που θεωρούνται συστημικές για την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και 4 ελληνικές. Προβλέπει ακόμα τη σύσταση διακυβερνητικού Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξυγίανσης με πρίκα 55 δις ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, η εξυγίανση τραπεζών θα εξαιρούνται από το κούρεμα εκατοθέτες κάτω των 100.000 ευρώ. Παρακάτω βλέπουμε κοντά στις αγορές τα ελληνικά ομόλογα. Η χαμηλή πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας δεν θα αποτελέσει εμπόδιο. Eurobank πρέπει να γίνει μια καλά υπολογισμένη και ρεαλιστική επιλογή. Και περνάμε τώρα στην Εσπρέσο. Ναι, ζούσαμε από ληστείες. Τι γράφει στο βιβλίο του ο Σάββας Ξηρός. Ο Μιχάλης στις 17 Νοέμβρη. Γιατί δεν θέλαμε γυναίκες στην οργάνωση. Είναι ευαίσθητες, παρομητικές και άρα πολύ επικίνδυνες, δηλώνει ο Σάββας Ξηρός. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε, ο αρχισατανιστής ζητάει έπειτα από 20 χρόνια να βγει από τη φυλακή. Η ιστορία του Ασημάκη Κατσούλα, που έκανε όλη την Ελλάδα το 1993, να ανατριχιάσει. Αυτά ήταν τα νέα από τον πολιτικό τύπο και τώρα να περάσουμε να δούμε και ποια είναι τα νέα από τον αθλητικό τύπο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Αν θέλεις να πανηγυρίσεις στο ΟΑΚΑ, γύρνα πίσω. Ιστορικές στιγμές στο κατάμεστο ΟΑΚΑ με την επιστροφή του Ομπράμοβιτς να προκαλεί σεισμό. Απέτηση του κόσμου ή επανασύνδεση. Θα δούμε, απάντησε με νόημα σε σχετική ερώτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Είστε οι καλύτεροι, σας αγαπώ πολύ, είπε δακρυσμένος σε άπτεστα ελληνικά ο Ζωτς. Συγκλώνησαν Μπράμος, Γιαμαντίδης, Φώτσης, Μπατίστ και τα άλλα παιδιά και έστειλαν το τριφύλι πιο κοντά στα προημιτελικά. Έγινε σύνθημα και ο Αλβέρτης. Το πιστεύουν, διαβάζουμε πάνω αριστερά, σιγουριά στη διοίκηση για την εξασφάλιση της άδειας, σιγουριά και στην ομάδα για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου. Αυτά τα νέα από τη Sport Day και θα δούμε τώρα την εφημερίδα Το Goal. Οι πράσινοι του Αλβέρτη με Σούπερ Μπράμος πρώτα αποθέωσαν και μετά πλήγωσαν τον Ομπράμοβιτς. Δέος είναι ο τίτλος της εφημερίδας Sport Day. Δάκρυσαν και τα τσιμέντα του ΟΑΚΑ με το σύνθημα ευχή. Φέρ τον πάλι πίσω για να κόπουλε. Το 76-67 μεγάλο βήμα πρόκρισης του εξάστερου που ξέρει να τιμά την ιστορία του. Ενώ κάτω ο Σκουντής στο υψηνικό τρίγωνο, ο Μπράμοβιτς και ο Μπράμοβιτς. Ο Ασπρούλιας όταν λύγησε ο Σότς και ο Σύργα, συγγνώμη φίλε, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Να δούμε τώρα τι γράφει και το φως των σπορ. Δεν υπάρχει αύριο. Μετά από 4 σερί ήττες, οι πρωταθλητές Ευρώπης πρέπει να μπουν ξανά σε τροχιά επιτυχιών για να γλιτώσουν τον γκρεμοτσάκισμα. Οι Βάσκοι κέρδισαν στο ΟΑΚΑ, είναι οι τελευταίοι, παίζουν άνετα και αυτό τους κάνει επικίνδυνους. Ο Πρίντεζης, μετά από χθεσινή εξέταση, έχει θλάσει στα πλευρά και στόχος είναι να παίξει την άλλη εβδομάδα στη Μάλαγα. Έτοιμος είναι και ο Σπανούλης. Πρώτος τελικός για το θρύλο είναι στις 9.30 στην δημόσια τηλεόραση κόντρα στη Λαμποράλ. Παρακάτω βλέπουμε τον μεγάλο τίτλο «Αβάσταχτη πίκρα στην επιστροφή». Πολλά κατεβασμένα κεφάλια και δάκρυα από Ντιγκά και για τον αποκλεισμό. Το παράπονο του Μανολά και η παρηγοριά που βρήκαν οι Βαλντές, Περές, Φουστέρη και Μασάντο στις αγκαλιές των συζύγων τους. Ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με 2 ώρες καθυστέρηση πέταξε η αποστολή για Αθήνα, καθώς είχε πέσει το σύστημα στα Κισέ και δεν μπορούσαν να τυπωθούν τα εισιτήρια. Στις 7.30 το πρωί λοιπόν έφτασε η επιστολή στο El Venizelos. Και περνάμε τώρα στην πράσινη. Στους 8 εμείς θα πάμε, λέει ο Ζωτς, σ' αγαπάμε. Δάκρυσαν και τα Λάβαρα στην πιο συγκλονιστική υποδοχή που έγινε ποτέ στην Ευρώπη. Όμως ο νέος Παναθηναϊκός του Αλβέρτη πάτησε τη Φενέρ με 76-67 και πήρε τη διαφορά και φουλάρι για Μιλάνο. Ο Μπράμοβιτς στα ελληνικά είπε «Σ' αγαπώ πάρα πολύ». Σύσσωμη η οικογένεια Γιαννακόπουλου, διαβάζουμε παρακάτω, τίμησε τον μεγάλο Ζωτς όπως του άξιζε. Θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας. Σειρά έχει η ώρα των σπορ. Υπέγραψε ο ΟΠΕΚΑ. Ο Γιάννης Μανιάτης υπέγραψε την νομοθετική ρύθμιση για την Αγία Σοφιά και την άλλη εβδομάδα κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή. Σε ένα μήνα περίπου βγαίνει στο ΦΕΚ και αμέσως βγαίνουν και οι άδειες. Αυτοί χτίζουν την Αγία Σοφιά. Η ώρα σε συνεργασία με την ΑΕΚ ξεκινά από αύριο το Σάββατο τη δημοσίευση των ονομάτων όλων των ενωσιτών που με την συμμετοχή του στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της Δικέφαλος 1924 βοηθάνε στην πράξη για να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο ζωής για την αγαπημένη μας ομάδα. Και να δούμε τώρα τον πρωταθλητή.
Τα μεγάλα κέρδη της υπέροχης πτήσης. Ψηλά για πάντα στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο και καλύτερη στο μοναχικό ταξίδι μας στο Champions League. Πάμε, αρχηγέ, βλέπουμε αριστερά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με σπανούλη και πάλι θέλει απόψε στις 9.30 τη δημόσια τηλεόραση να κάνει το πρώτο από τα 4 βήματα που απαιτούνται για να μείνει όρθιος παρά τα διαδοχικά χτυπήματα. Τη σκυτάλη της ατυχίας πήρε ο Στάσος Στράτος Περπέροκλου, που όπως όλα δείχνουν, σήμερα η διάγνωση υπέστη θλάση στους προσαγωγούς και είναι πολύ δύσκολο να παίξει έξω πρίντεζης. Φουλ επίθεση για τον double και το πλάνο για τις νέες κατακτήσεις. Όρθιος ο Έντιγκα άφησε υποσχέσεις. Η λάμψη του αντιστάρ. Η απίστευτη εστοχία του στις πάσες και στα δύο μάτς. Πώς έχουν τα δεδομένα παραμονής του. Μανολάς Μαρκάνο λένε από την τελειότητα στην τρικυμία. Σειρά έχει ο Γαύρος. Ολυμπιακός FC, τριετία Μαρινάκη που ο θρύλος καθιερώθηκε γύρω από την ελίτ της Ευρώπης μετά από μια άλλη τριετία σημαντικής ανόδου, είναι ο κεντρικός τίτλος του Γαύρου. Πλέον παίζει στα ίσα United, Παρί και Arsenal. Περνάει Ντόρμου και Μπενφίκα, κερδίζει μέσα και έξω Άντερλεχ, Μονεμπελιέ, Ρούμπιν, κάνει δίπλα σε Μαρσέγ και Μένταλιστ. Ποιος ο μεγάλος κίνδυνος για του χρόνου και το αντίδοτο και γιατί πρέπει να μάθει άλλη διαχείριση των νοκάουτ αγώνων. Ξέσπασμα και κατάρες, έκρηξη στα αποδυτήρια από τους παίκτες μας για την αδικία του αποκλεισμού, αλλά και του Ολλανδού χειρούργου. Συγκλώνησε με τη στάση του ο Πεκταράς και Γαύρος Τσόρι, ακόμα και ο Μασάντο που μπήκε αλλαγή δεν άντεξε ψηλά το κεφάλι, τώρα για τον double. Σε 10 μέρες με τον ΠΑΟΚ στο ναό ο πρώτος ημιτελικός. Ήδη στη Θεσσαλονίκη έχουν βγάλει γλώσσα, αλλά εμείς να είμαστε όπως πρέπει και τα λέμε. Πάνω-πάνω βλέπουμε δηλώσεις Μυραλά, θα γυρίσω σίγουρα. Ενώ του Ρέστο Γαύρο δήλωσε για πάντα στην καρδιά μου ο κόσμος. Του χρόνου πιο ψηλά με την ίδια ομάδα και κάλυψη των κενών. Πήθη ο Εντίγκα, συζητήσεις με Μονακό. Έπαθαν πλάκα όλοι με τον Τζόρι. Περνάμε τώρα στο Live Sport. Η μεγάλη ανατρεχίλα ράγισαν και τα τσιμέντα στο ΆΚΑ στη συγκλονιστική επιδοχή του King Zeliko. Μυθική αποθέωση από 20.000 λαό που αποτούσε φέρτον πάλι πίσω για να κόπουλε. Δάκρυσε ο Ζώτς στη βράβευσή του, έκλαψε και ο Θανάσης. «Σας αγαπώ πάρα πάρα πολύ», είπε στον κόσμο του ΠΑΟ ο Μπράμοβιτς και κόντεψε να γκρεμίσει το γήπεδο. Και τέλος έχουμε τη γάτα. 195,50 πέρασαν δύο σκορ και ένα ημίχρονο τελικό. Μοιράζουμε ζεστό. Μεγάλο ταμείο με τα δύο σκορ του Champions League και ένα ημίχρονο τελικό από το Copa Libertadores. Χρήμα. Με 38 παιχνίδια και 4 μονά αποδεκτά, το κουπόνι Super Triada με 2 διπλό και 1 άσο. Μεγάλα φαβορί στη Γαλλία και την Ολλανδία. Αυτά ήταν και τα νέα από τον αθλητικό τύπο σήμερα Παρασκευή, 21 Μαρτίου. Αφού είδαμε τον έντυπο τύπο, να περάσουμε τώρα να δούμε και τον ηλεκτρονικό, φυσικά μέσα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Ξεκινάμε με το πρώτο σέλιδο, το οποίο είναι «Τα λεφτά τα πήρε το ποτάμι». Αναζητούνται χρήματα από έκθεση φωτογραφιών του φυλακισμένου Ναυλώνα. Έκανε το τραπέζι σε φοιτητές με 40 ευρώ το άτομο. Φυσικά αναφέρονται στον Σταύρο Θεοδωράκη. Δεύτερο πρωτοσέλιδο, αγωνία στο κόκκινο. Σενάρια κατάρριψης του αεροσκάφους των Μαλαισιανών αερογραμμών από αμερικανικά πυρά. Τρίτο πρωτοσέλιδο, Ιβάν ο επενδυτής. Το Μακεδονία Παλάς έρχεται να προσθεθεί στις επενδυτικές κινήσεις του επιχειρηματία. Αυτά ήταν τα τρία έως τώρα πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Τώρα θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις της ημέρας. Πρώτη είδηση λοιπόν είναι οι καταγγελίες για διαφανείς διαδικασίες κατά την πώληση φωτογραφιών του δημοσιογράφου και ιδρυτή της πολιτικής κίνησης στο ποτάμι, Σταύρου Θεοδωράκη. Αποθανατίζουν συνθήκες κράτησης των ανήλικων στις φυλακές Αυλώνας. Ήταν ένα από τα θέματα που παρουσίασε χθες η εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, Ζούγκλα. Να περάσουμε να δούμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Ο κύριος Θεοδωράκης ήρθε και αυτός να κάνει κάποιο ρεπορτάζ για να αναδείξει πραγματικά τις πράξεις που γίνονται και τις δράσεις που γίνονται μέσα στην φυλακή. Θέλω να νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα λάθος τρόπο. Δηλαδή, προσπάθησε να στολίσει το ρεπορτάζ του, λέγοντας ψέματα, ζητώντας μια μπαλαρίνα μέσα στη φυλακή, σε μια αντρική φυλακή. Μπαλαρίνα. Ναι, πράγματα τα οποία ήταν ναι, να δείξει ότι γυμνάζει τους κρατουμένους και κάτι τέτοιο είχε ζητήσει από την Διεύθυνση των Φυλακών. Μάλλον από το Διευθυντή του Σχολείου. Κάτι το οποίο δεν έγινε φυσικά. Αυτό ήταν το σκηνοθετικό του ένστικτο. Ότι μαζί με τους κρατούμενους φυλακισμένους υπήρχε και μια γυναίκα που γυμναζόταν μαζί τους και τους έδινε μαθήματα θεάτρου. Καταλάβω. Ναι, έπρεπε να περιμένουμε να γίνει πρόεδρος για να επισημανθούν αυτά όμως. Όχι, μα δεν ήθελα να το εμφανίσει ως σκηνοθετικό έβριμα. Συγχωρείτε, ήθελα να το εμφανίσει ως πραγματικότητα, ως γεγονός. Κάτι το οποίο. Ορίστε. Κάτι το οποίο. Το Σεπτέμβριο ήρθε ο κύριος Τριανταφυλόπουλος και έκανε κάτι ανάλογο. Έπαιρνε συνεντεύξεις από κρατουμένους. Εκεί βγήκε αυτό. Εκεί βγήκε αυτό. Λοιπόν, είχε μπαλαρίνα ο Τριανταφυλόπουλος. Την είχε αφήσει απ' έξω. Όχι, να φέρω και τα μπουρσόι, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε ότι έχω κάποιες ευαισθησίες. Λοιπόν, αλλά δεν το αρνούμε, καταλάβατε. Το λέω εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων. Εδώ πήγαν έστησαν ολόκληρη ιστορία για να βγει στον αέρα και ξαφνικά απέτυσε να έχουν και μια κοπέλα, μάλλον ηθοποιό, η οποία υποτίθεται ότι ήταν φυλακή. Καλλιτέχνη. Ναι, και συμμετείχε στα θεατρικά δρόμενα με τους κρατούμενους. Λοιπόν, στη δράση αυτή λοιπόν ήρθε να πάρει συνεντεύξη ο κ. Τριανταφυλόπουλος για να απαντήσω στην κυρία Πέναν ότι το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και μέσα από εκεί οι κρατούμενοι ήμουν παρόν γιατί είχαμε μάθει μασκακιό εκείνη την ημέρα. Είπαν ότι οι συνεντεύξεις θα είναι με την ίδια λογική του Θεοδωράκη. Δηλαδή τους ρωτάει ποια λογική. Θα λέμε και εδώ ψέματα, θα στείλουμε τη συνέντευξη, θα την κάνουμε όμορφη. Ήμασταν μαζί τότε που συζητάγαμε, γιατί κάλυπτε και τη δράση τη δικιά μας ο κ. Θεοδωράκης. Και πραγματικά αυτή η ιστορία με τη στημένη συνέντευξη κατατίθεται ανέκδοτο στη φυλακή. Μέσα από εκεί λέχθηκαν και άλλα πράγματα, ότι κάποιοι που κάνουν δράσεις συνεισφέρουν και κάτι στις φυλακές. Δηλαδή ο κ. Θεοδωράκης έχει αρκετές φορές, και από το site, αν μπείτε, θα δείτε ότι με αρκετούς φίλους και επιχειρηματίες έχει φέρει αρκετά πράγματα που είναι αναγκαία για τη φυλακή. Αναγκαία για τη φυλακή, αν μου επιτρέπετε. Να μην κάνετε αναφορά σας. Ο κύριος. Γιατί να μην κάνω αναφορά, επιτρέψτε μου. Δεν χρειάζεται. Θα σας παρακαλέσω εγώ. Από εκεί πάμε λίγο στο θέμα μας. Είδατε που σας είπα. Κάτι ανάλογο έκανε ο κ. Θεοδωράκης. Έκανε κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φυλακή.
και έκανε μια έκθεση φωτογραφία σε συνεργασία με το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Και τα έσοδα από αυτή τη διαδικασία, από ό,τι γράφει και το δελτίο τύπου, θα τα έδινε στο, στην κοινωνική υπηρεσία της φυλακής. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα, από ό,τι έχω μάθει, από τη μεριά του προσέφερε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ψυγείων προς τις φυλακές. Την ημέρα που έγινε η έκθεση και η παρουσίαση υπήρχαν πολλά άτομα και πολύ γνωστοί ηθοποιοί και γνωστά ονόματα. Πολιτικοί καλλιτέχνες. Μέσα σε αυτούς πολιτικοί καλλιτέχνες υπήρχαν και δύο κυρίες οι οποίες έπαιρναν παραγγελίες από τους ανθρώπους τι πίνακες θα διαλέγανε για να πάρουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή που γινόταν. Οι κυρίες αυτές ήταν συνεργάτηδες του κυρίου Θεοδωράκη. Ναι, ναι, ήταν συνεργάτηδες του κυρίου Θεοδωράκη. Δεν ήταν υπάλληλοι του Ευγενιδίου Ιδρύματος. Όχι, όχι, ήταν. Από ό,τι έμαθα εκεί. Γιατί μάλιστα και εγώ προθυμοποιήθηκα και του είπα ότι και εμείς κάνουμε μια δράση. Και αν μπορώ να κάνω κάτι, αν θέλετε να. Μου λέει εντάξει, θα το δούμε στο τέλος. Εντάξει, εγώ δεν πήρα κάτι, άλλωστε την προσφορά μας την έχουμε δείξει διαφορετικά προς τη φυλακή. Είδα πραγματικά τον κύριο Κασανίδη να παραγγείλει δύο πίνακες και την Κατερίνα Στανίση να παραγγείλει επίσης έναν πίνακα. Αυτό γινόταν από διάφορους ανθρώπους. Δεν με χάλασε αυτό, πιστέψτε με. Με χάλασε όμως κάτι άλλο. Το ότι γινόταν εμποροπανήγυρη. Είχαν τυπωθεί μικρές φωτογραφίες, ο καθένας έπαιρνε διάλεγε και έλεγε αυτή να μου τη φτιάξει μια φορά, αυτή να μου τη φτιάξει δύο φορές, αυτή να μου τη φτιάξει τρεις φορές. Θέλω αυτή, θέλω τη μια, θέλω την άλλη. Καλό και αυτό. Τα χρήματα να πάνε προς τους φυλακισμένους. Μπορούμε να τις δούμε. Παρακαλώ. Μόνο τον πάγο, δεν βρήκα Ολυμπιακό για να σου φέρω. Δηλαδή, έχει ένα πάγο φωτογραφίε. Ναι, ναι. Κάτι ποστάλ, όπως το είπατε. Αν θέλει κάμερα, ποια κάμερα θέλετε εδώ, για να δει ο κόσμος. Εδώ είναι φυλακισμένοι. Και δεν από πίσω έχει γράψει το σκοπό για τον οποίο. Δηλαδή, δεν είναι ο κύριος Θεοδωράκης. Και οι πίνακες και τα καρποστάλ. Για πράγματα τη φωτογραφία. Ναι, ναι, όχι. Τα χρήματα τα οποία θα συλλεγόταν από αυτή τη δράση. Γράφει στο δελτίο τύπου θα πηγαίναν που μας είχε μοιράσει. Θα σας απαντήσω, κατάλαβα τώρα. Όχι. Θα πηγαίνανε υπέρ των κρατουμένων. Αυτό σας λέω. Υπήρχε δελτίο τύπου που έλεγε ότι η εκτύπωση γινόταν δωρεάν από ένα επιτελείο του κυρίου Θεοδωράκη. Η φωτογράφος δεν πήρε χρήματα. Ας με συγχωρήσει, δεν θυμάμαι το όνομά της. Και τα χρήματα θα δινόντουσαν στην κοινωνική υπηρεσία. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα, από ό,τι έμαθα, δεν δέχτηκε να δώσει χρήματα στον κύριο Θεοδωράκη. Δέχτηκε απευθείας, μάλλον απευθείας έκανε την προσφορά του προς τις φυλακές. Με έναν σεβαστό αριθμό ψυγείων. Οι οποίοι παραδόθησαν. Βεβαίως έχουν παραδοθεί ήδη. Και από ό,τι έχω δει και στο site, γύρω στις 15 νομίζω Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, του 11. Του 11. Του 11, μάλιστα. Στις φυλακές λεγόταν και αυτό, γιατί η κάθε εκδήλωση που γινόταν, κάποιες προσφορές πηγαίνανε και οι κρατούμενοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έχει γίνει θέμα ότι αν δοθήκαν ή δεν δοθήκαν τα χρήματα. Εμένα δεν είναι δουλειά μου εκεί να κάνω ούτε τον εισαγγελέα του, ούτε τον αστυνομικό μέσα στη φυλακή. Η δουλειά μου είναι να κάνω σκάκι. Ήταν κάτι όμως που το άκουσα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γιατί είδα μια πληθώρα ανθρώπων και μάλιστα τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό για το θέμα των φυλακών, τον κύριο Καστανίδη, να συνεισφέρει στην προσπάθεια αυτή. Και μου έκανε εντύπωση το ότι συζητιόταν ότι δεν έχουν παραδοθεί τα χρήματα. Άλλωστε, κύριε Δραφιλόπουλε, το ρεπορτάζ το κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και όχι εμείς οι εθελοντές. Δεν παραδόθηκαν τα χρήματα. Μου επιτρέπετε και θα με το. Πού είναι η απάντηση, ακριβή. Δεν είμαι εγώ. Περιμένετε, να απαντήσω. Γιατί φωνάζεστε τώρα, γιατί βιάζεστε. Έχω τρελαθεί. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε, νομίζω θα σα καλύψω. Γιατί τρελαθείτε. Πρώτη φορά δεν παραδίδονται χρήματα σε αυτόν τον τόπο. Μα και σιγά τα χρήματα. Είχε βγει ότι θα το δούμε. Δεν είπατε ακριβώς. Συγγνώμη, από τα ρεπορτάζ, η διεύθυνση των φυλακών, αφού περίμενε και είχε υπογράψει κάτι τέτοιο διαμάτι. Τώρα θα δείτε όλα. Εδώ έκανα χαρτά. Πρέπει να ολοκληρώσω, ίσως σας καλύψω. Πάμε στο ρεπορτάζ, παρακαλώ πολύ. Καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες κατά την πώληση φωτογραφιών του δημοσιογράφου και ιδρυτή της πολιτικής κίνησης στο ποτάμι Σταύρου Θεοδωράκη, που απαθαρατίζουν τις συνθήκες κράτησης των ανηλίκων των φυλακών Αυλώνα, παρουσιάζει σήμερα η εκπομπή. Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία της Ζούγκλας, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που έγινε στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 18 Μαΐου 2011, όπου παρουσιάστηκαν φωτογραφίες του δημοσιογράφου και συνεργατών του από τις φυλακές Αυλώνα, ο κύριος Θεοδωράκης φέρεται να πούλησε κάποιες από αυτές, χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχει προσδιοριστεί το πού κατέληξαν τα χρήματα από τις πωλήσεις. Οι φωτογραφίες προέρχονταν από την επίσκεψη που πραγματοποίησε στις φυλακές των ανηλίκων η ομάδα των πρωταγωνιστών για τις ανάγκες του ρεπορτάζ σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των φυλακισμένων.
Για την εκδήλωση είχε εκδοθεί και σχετικό δελτίο τύπου, στο οποίο όμως πουθενά δεν αναφερόταν ότι επρόκειτο να απολυθούν φωτογραφίες ή πίνακες. Στελέχη του Ευγενίδου Ιδρύματος, μιλώντας στην εκπομπή, ανέφεραν ότι ναι, μεν το Ίδρυμα διοργάνωσε την εκδήλωση, σε καμία περίπτωση όμως δεν ανέλαβε την πώληση έργων. Όπως σημείωσαν χαρακτηριστικά, διοργανώθηκε μια εκδήλωση και φέραμε τους πίνακες, δηλαδή τις φωτογραφίες στο Ίδρυμα. Το Ίδρυμα δεν πούλησε πίνακες, ούτε έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτό που έκανε είναι ότι αντί να διαθέσει χρήματα προκειμένου να προσφερθεί στην εκδήλωση φαγητό, προτίμησε να στείλει στις φυλακές Αυλώνα 25 ψυγεία ως βοήθεια. Παρόλο όμως που το Ίδρυμα δεν πούλησε κανένα έργο, μαρτυρίες αναφέρουν ότι την ημέρα της εκδήλωσης φωτογραφίες πουλήθηκαν και μάλιστα σε έναν πρώην υπουργό καθώς και σκηνοθή τραγουδίστρια Κατερίνα Στανίση. Εσείς είχατε πάει στην εκδήλωση που είχε κάνει οι πρωταγωνιστές του κ. Θοδωράκη? Είχα πάει, αλλά πέρασαν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς θέλετε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Είχαν αγοράσει κάποιο πίνακα? Δεν είναι ότι αγόρασα κάποιο πίνακα. Είχαν εκεί πολλοί άνθρωποι, είχαν κάποιους πίνακες, μου άρεσε και το πήρα. Α, αγοράστε λοιπόν ένα πίνακα. Ναι, ναι, ναι. Τα χρήματα θυμάστε που τα δώσατε? Όχι, όχι, δεν θυμάμαι καθόλου. Όχι. Την τιμή του πίνακα περίπου? Ούτε και αυτό δεν θυμάμαι. Αίσθηση όμως προκαλεί το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τα χρήματα που δόθηκαν για τις φωτογραφίες που πουλήθηκαν την ημέρα της εκδήλωσης δεν κατέληξαν ούτε στο Ίδρυμα που τη διοργάνωσε, ούτε όμως και στις φυλακές ανηλίκων. Η εκπομπή επικοινώνησε με τον κύριο Θοδωράκη, ο οποίος ανέφερε ότι λόγω του χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει, δεν θυμάται τι είχε συμβεί ακριβώς στην εκδήλωση του Ιδρύματος. Τελικά, πού πήγαν τα λεφτά? Ήμασταν στο Μεταπτυχιακό Ψυχολογία και ΜΜΕ του Παντιού Πανεπιστημίου, σε ένα μάθημα κάποιας καθηγήτριας, να μην την αναφέρουμε, δεν χρειάζεται, και ενημερωθήκαμε κάποια εβδομάδα ότι στο επόμενο μάθημα θα έρχονταν ο κ. Θεοδωράκης για να μας μιλήσει για ένα επεισόδιο των πρωταγωνιστών που έκανε, και ότι υπήρχε η σκέψη, αν συμφωνούσαμε και εμείς, μετά από το μάθημα να πάμε στο εστιατόριό του το Αλάτζι. Και έγινε έτσι ακριβώς. Ήρθε ο κ. Θεοδωράκης, μας μίλησε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε, ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση που μας έκανε. Και μετά πήγαμε όλοι μαζί από Πάντιο στο Αλάτζι και φάγαμε. Στο τέλος αναρωτιόμασταν πώς θα γίνει να πληρώσουμε, αν θα μας κεράσει κάτι το μαγαζί ή όχι, αν θα τον αφήναμε να μας κεράσει κάτι. Μέχρι που βγήκαμε από τη δύσκολη θέση, γιατί ήρθε ένας λογαριασμός συγκεκριμένος και ήταν κάπου στα 800 ευρώ. Θυμάμαι ότι ήταν 40 ευρώ το άτομο. Οπότε πέσαμε λίγο από τα σύννεφα, γιατί δεν είχαμε υπολογίσει ένα τέτοιο ποσό και ήταν λίγο αμήχανη στιγμή, γιατί ψάχναμε ο ένας λεπτά να δανειστεί από τον άλλον. Νομίζω ότι είναι λίγο αμήχανο, επειδή ήταν και η καθηγήτρια μπροστά και δεν νομίζω ότι ούτε η ίδια το περίμενε. Και μας άφησε λίγο την απορία ότι πήγαμε εκεί ως φοιτητές, στους οποίους είχε μόλις μιλήσει, ή πήγαμε καθαρά σαν πελάτες του μαγαζιού, γιατί δεν παραγγείλαμε από ό,τι θυμάμαι. Ερχόντουσαν τα φαγητά για να δοκιμάσουμε σε μια ποικιλία από διάφορα. Και θεωρούσαμε ότι θα γίνει κάποια ιδιαίτερη περιποίηση, τουλάχιστον στο λογαριασμό. Αλλά δεν μείναμε αυτή την εντύπωση στο τέλος. Αυτά υπόθηκαν στην χθεσινή εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, την οποία όσοι δεν την είδατε live, μπορείτε να τη βρείτε στο zoogla.gr. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας find4me.gr. Find4me.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr.
Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και από το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Θα συνεχίσουμε τώρα με το επόμενό μας θέμα. Συγκέντρωση έγινε χθες, την πραγματοποίησαν στην πλατεία Ομονίας, στο ΠΑΜΕ και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών, ενώ το συλλαλητήριο της ΑΝΤΕΔΗ διεξήχθηκε στην πλατεία Κλαθμόνος. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν ενάντια στο μέτρο της διαθεσιμότητας και της αξιολογήσης. Μετά από αυτό όμως, το μεσημέρι επικράτησε ένταση στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, εντός και εκτός, στο Παγκράτη, καθώς δημιουργίες των ΜΑΤ πραγματοποίησαν έφοδο προκειμένου να απομακρύνουν τους εκπαιδευτικούς που είχαν προχωρήσει σε κατάληψη. Θύμα της επίθεσης των ΜΑΤ έπεσε και ο δικός μας εικονολήπτης της τηλεόρασης του Ζούγκλα, Παναγιώτης Αγκούρης, και καθώς και ένας φωτορεπόρτερ από την εφημερίδα της Ελευθεροτυπίας. Όλο αυτό έγινε στην προσπάθεια των αστυνομικών και των ΜΑΤ να εμποδίσουν την καταγραφή σκηνών ντροπής. Στο επόμενο μας βίντεο θα δούμε τα αποσπάσματα από την χθεσινή διαδήλωση, καθώς και τι δήλωσε στην τηλεόραση της Ζούγκλας ο κύριος Λαφαζάνης. Να περάσουμε να το δούμε. Yeah.
έχω κάνει τους δημοσιογράφους από μέσα τώρα, δεν έχουμε. Ο κόσμος των καθηγητών, οι σχολικοί φύλακες, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ζουν αυτή την περίοδο μια πραγματική τραγωδία, έναν αληθινό εφιάλτη. Αυτό που ζητάει αυτός ο κόσμος είναι απλό. Ζητάει διάλογο, ουσιαστικό διάλογο. Ζητάει δεσμεύσεις, ουσιαστικές δεσμεύσεις, για να μην πεταχτεί στο δρόμο. Αυτό που ζητάει με δύο λόγια είναι να ζήσει, να επιβιώσει στην πατρίδα του. Κυρίες και κύριοι, πόσοι δυνάμεις των ΜΑΤ χτυπάνε τον συνάδελφο Εικονολήπτη Παναγίου Τσαγκούρη που βρίσκεται στο σημείο. Παρακολουθώ τον κύριο Μητσοτάκη για να διαμαρτυρηθούμε για την καθυστέρηση στο να δώσει τις θέσεις που έχει υπογράψει ο Υπουργός Παιδείας, που με αυτόν τον τρόπο απολύονται συνάδελφοί μας. Ήταν μια ευνηδιαστική κίνηση. Ευνηδιαστική. Δεν υπάρχουν διαστικές κίνησεις. Εμείς ήρθαμε όλοι μαζί να τον επισκεφτούμε. Βρήκαμε την πόρτα ανοιχτή και μπήκαμε. Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, πού βρίσκεσαι, Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο Παγκράτη, στην οδό Εφρονίου, που πριν από περίπου μισή ώρα είχαμε μια, ας το πούμε, συνειδιαστική μαζική επίσκεψη εκπαιδευτικών στα γραφεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στη συνέχεια λοιπόν των πολλών κινητοποιήσεων τους και διαμαρτυριών των εκπαιδευτικών, πλέβησαν σε αυτή την επιλογή, μιας και τελευταία, ας το πούμε, έτσι και σαντί να έτρωγαν πόρτα από την Υπουργή Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς δεν τους δεχόταν για συνάντηση ο Υπουργός και μάλιστα στις πορείες τους δεν έφταναν καν στο συγκεκριμένο σημείο, αφού τα ΜΑΤ απέκλειαν τη Βασιλίση της Σοφίας. Αποφάσισαν περίπου 50 εξ αυτών, εκ των οποίων και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, κ. Πετσουφάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μέσα στο γραφείο του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πόσα άτομα είναι, Σωτήρη, μέσα στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη? Βρίσκονται λίγα άτομα, Κωνσταντίνα, μέσα στο γραφείο του κυρίου Κοτσουφάκη και 50 εκπαιδευτικοί απ' έξω κάτω στην είσοδο. Είσοδος Κωνσταντίνα, η οποία λίγα λεπτά μετά από την επίσκεψη αυτή αποκλείστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δέλτα, ενώ στους γύρω δρόμους υπάρχουν και άνδρες
των ΜΑΤ, οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάποια ενέργεια να διώξουν τους εκπαιδευτικούς από το σημείο. Αναμένουν εντολές. Πάντως η ουσία είναι ότι τώρα το γραφείο του Υπουργού τελείωσε ουσιαστικά υποκατάληψη από εκπαιδευτικούς, ακούς και τα συνθήματα από τον κόσμο που βρίσκεται στην είσοδο. Κωνσταντίνα, θα σας περάσω στο τηλέφωνο τη Γιώτα, είναι εκπαιδευτικός, ναι, η οποία θα μας πει περισσότερα για τους λόγους της συγκεκριμένης επίσκεψης. Η τελευταία μέρα εργασίας είναι αύριο η Παρασκευή. Όσοι δεν έχουν δει το όνομά τους στους καταλόγους, βρίσκεται εκτός Υπουργείου Παιδείας. Απολύεται. Πείτε μου. Θα θέλαμε να μας πείτε, σίγουρα τα αιτήματά σας τα έχουμε ακούσει αρκετές φορές, mm-hmm, θα θέλαμε να μας κάνετε πάλι ένα σχόλιο. Αυτή τη στιγμή εκείνο που ζητάμε είναι το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει ΦΕΤ για να ζητήσει ακόμη 200 θέσεις να καλυφθούν. Διότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν είδαν σε κανένα από τα τρία ΦΕΤ τα οποία έχουν βγει, δεν έχουν δει τον εαυτό τους. Δεν μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης δεν βγάζει ΦΕΤ για αυτές τις θέσεις. Mm-hmm. Οπότε, εκ των πραγμάτων, αυτοί που απομένουν, εκτός, mm-hmm, θα απολυθούν. Μάλιστα. Έχουν περάσει τροπολογία, στην οποία λένε ότι μπορεί να γίνει μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης μέσα σε προεκλογική περίοδο. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα απαγορευόταν. Mm-hmm. Προσπάθησε να το περάσει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης πριν από μία εβδομάδα, δεν τα κατάφερε και το επανέφερε. Και τη δεύτερη φορά πέρασε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να κάνει μία τέτοια επίμονη ενέργεια πάει να πει ότι έχει σκοπό να κάνει κάτι. Ναι. Καταλαβαίνετε. Υπάρχει κάποιος τώρα στο γραφείο που βρίσκεστε να μιλήσετε, να του πείτε να μεταφέρετε τα αιτήματά σας? Δεν ξέρω ποιος είναι μέσα στο γραφείο, πάντως είναι ο κύριος Κωτσιφάκης και ο κύριος Σιτάκης. Μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή είναι μέσα. Μάλιστα. Έχουμε υποστεί έναν πολύ μεγάλο εμπεγμό όλους αυτούς τους μήνες. Mm-hmm. Διότι έβγαινε ο κύριος Αρβανιτόπουλος και έλεγε κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει. Μάλιστα. Και έλεγε στους βουλευτές πως θα αναβαθμιστούμε για να περάσει τα νομοσχέδια. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν έχουν γίνει. Ήταν όλα ψέματα. Ακόμη και οι θέσεις που έχουν βγει προχθές, ακόμη και αυτές είναι στον αέρα διότι δεν έχει βγει ΦΕΚ. Μάλιστα. Εσείς θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας? Ορίστε. Θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις σας? Φυσικά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε απόγνωση. Mm-hmm. Διότι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν τελικά από την εκπαίδευση δεν παίρνουν καμία αποζημίωση, δεν μπορούν να μπουν καν στο Ταμείο Ανεργίας, mm-hmm, δεν θα έχουν ασφάλεια, δεν θα έχουν περίθαλψη, mm-hmm, δεν θα έχουν τίποτα. Mm-hmm. Εγώ που σας μιλώ είμαι 25 χρόνια στην εκπαίδευση. Και δεν βγαίνω και σε σύνταξη. Mm-hmm. Μας καλούν να ζήσουμε με μηδέν εισόδημα. Mm-hmm. Εάν τώρα αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους στο Υπουργείο, ας το κρίνετε εσείς, τι να πω. Είστε αντίθετοι με το μέτρο της αξιολόγησης? Όχι, όταν είναι αξιολόγηση. Διότι αυτό που έχει σκαρπιστεί ο κύριος Μητσοτάκης, αξιολόγηση δεν είναι. Mm-hmm. Με ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Διότι δεν μπορεί μέσα σε μία σελίδα να καλύψει ένα φάσμα 25 χρόνων προσφοράς και εργασίας. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, εκείνο που έκανε είναι να βάλει αυτούς που διορίστηκαν με επιτηρίδα 5 μόρια τιμωρητικά. Όταν εγώ διορίστηκα δεν υπήρχε ΑΣΕΠ, mm-hmm, και με τιμώρησε η μέρα για αυτόν, γιατί έδωσε στον ΑΣΕΠ 30 μόρια. Mm-hmm. Εγώ ό,τι και να κάνω κάτω να χτυπιέμαι, τη διαφορά αυτή δεν μπορώ να την καλύψω με τίποτα. Mm-hmm. Ήρθε και έκανε μία τροποποιητική και τα 5 μόρια τα έκανε 15. Εδώ μένεις έξω για ένα μόριο. Τα 15 μόρια διαφορά είναι πάλι άδικα. Mm-hmm. Να σας πω και το άλλο.
Τα πέντε πρώτα, θα πείτε εσείς είστε παλιά, έχετε μία προϋπηρεσία. Μάλιστα. Τα πέντε πρώτα χρόνια τα μοριοδοτεί με ένα μόριο. Τα δεύτερα, τα επόμενα δέκα, δύο χρόνια ένα μόριο. Και τα επόμενα, όσα και να είναι, τέσσερα χρόνια ένα μόριο. Mm-hmm. Αν αυτό τώρα λέγεται αξιολόγηση, δεν ανοίγει την πόρτα να μας πετάξει και έξω. Mm-hmm. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά έχουμε διεστραβλώσει την έννοια των λέξεων. Αυτό λέγεται αξιολόγηση. Υπήρξα 17 χρόνια υπεύθυνη εργαστηρίου. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Έχω τρέξει ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Έχω λάβει μέρος σε δεκάδες σεμινάρια. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά. Η επάρκεια στους υπολογιστές που το ίδιο το Υπουργείο οργάνωσε και που έδωσε εξετάσεις στα ΤΕΗ, με την εποπτεία των ΤΕΗ, δεν τα αναγνωρίζει. Τι αναγνωρίζει λοιπόν? Εγώ συμπλήρωσα μόνο τρεις κωδικούς. Αυτό λέγεται αξιολόγηση. Μάλιστα. Αυτά. Το τμήμα θεάτρου, σκηνογράφος, φωτίστρια και κάνει μεταπτυχιακό στο ΤΟΥΠ στο Βερολίνο, στην αρχιτεκτονική σχολή. Mm-hmm. Ήταν και επιλογή της δηλαδή να φύγει στο εξωτερικό για να κάνει εκεί το μεταπτυχιακό της. Μάλιστα. Μάλιστα. Και φυσικά έχουμε τρία στεγαστικά δάνεια τα οποία τρέχουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Σωτήρης. Σας ακούω, Κωνσταντινά. Σωτήρη. Λοιπόν, στα σημώτα λοιπόν στην κατάσταση να σου περιγράψω ακόμα πώς έχει εικόνα. Άνδρες της ομάδας Δέλτα βρίσκονται στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην οποία βρίσκεται το γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως μαθαίνουμε, είναι αρκετοί εκπαιδευτικοί που μπήκαν μέσα. Είναι γύρω 40 με 50 εντός του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη mm-hmm. και άλλοι τόσοι απ' έξω εδώ στον δρόμο. Δεν έχει αποκλειστεί κυκλοφορία, αλλά όπως καταλαβαίνεις υπάρχουν πολλές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες των ΜΑΤ στους γύρω δρόμους. Καθώς και περιπολικά παρακαλυσμένα απ' έξω, περιμένουν εντολή για το τι θα γίνει. Να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η στάση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι πριν από μία εβδομάδα βρέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας, έκαναν και εκεί κατάληψη στο αμφιθέατρο και τελικώς βγήκαν έξω μετά από επέμβαση των ΜΑΤ στη μία μισή ώρα το βράδυ και κατόπιν συμφωνίας με τον αξιωματικό ότι θα έχουν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Και πάλι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε μια έτσι συνδυαστική κίνηση, η οποία προκαλεί και μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση. Παραμένουμε εδώ να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αυτά σημειώθηκαν λοιπόν χθες στο κέντρο της Αθήνας. Τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε φυσικά στην ηλεκτρονική εφημερίδα zoogla.gr. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο μας θέμα. Η κοινωνική λειτουργία 84 χωρών κάθε χρόνο στις 19 Μαρτίου διοργανώνουν την ημέρα δράσης για την κοινωνική εργασία. Σύνθημα της φετινής δράσης ήταν η κοινωνική λειτουργία σε διαθεσιμότητα, κοινωνικές υπηρεσίες σε έλλειψη. Επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να επισημάνουν τα προβλήματα του κλάδου και κατ' επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας, καθώς οι συνέπειες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μεμονωμένα έχουν οδηγήσει στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρόεδρος λοιπόν του Συνδέσμου των Κοινωνικών Λειτουργών του Νομού Αρκαδίας και Λακωνίας αναφέρθηκε σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο σύνολό τους από το 2008 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι φτάνουν καταγγελίες για κακοποίηση ή παραμέληση παιδιών. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης σε αυτό, ούτε και ιδρύματα, με αποτέλεσμα τα οποία κλείνουν και όσα υπάρχουν. Αυτή η κατάσταση θίγει, όπως είναι λογικό, τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία της. Τα προγράμματα συρρυκνώνονται. Οι πόροι μειώνονται ή εξαφανίζονται, με αποτέλεσμα οι κοινωνικές υπηρεσίες να μην μπορούν να καλύψουν όχι την πρόληψη, αλλά ούτε καν τις επίγουσες ανάγκες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καθόλου τις ανάγκες πια των ανθρώπων που φτάνουν σε εμάς. Νιώθουμε και εμείς αβοήθητοι απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δεν έχουμε πόρους, δεν έχουμε υπηρεσίες, υποστελεχωμένες υπηρεσίες, μέσα στο όλο γενικότερο κλίμα της μείωσης του δημοσίου και με τις μείωσεις του αριθμού των προσλήψεων στο ποσοστό 10 προς 1, δηλαδή 10 φεύγουν και ένας μπαίνει στη δουλειά,
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και την υποστελέχωση και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οπότε φαίνεται και το καταλαβαίνετε αυτό, ότι αδυνατούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και μέσα σε όλο αυτό η πολιτεία θέτει σε διαθεσιμότητα και στις 22 Μαρτίου απολύει 41 κοινωνικούς λειτουργούς από την εκπαίδευση, την τεχνική εκπαίδευση και από το ΙΚΑ. Που θα μπορούσε μια ορθολογική αντιμετώπιση, θα ήταν σε αυτό το θέμα, θα ήταν να τοποθετηθούν αυτοί οι κοινωνικοί λειτουργοί εκεί που πραγματικά χρειάζονται και που ο σύνδεσμός μας, ο ΣΚΛΕ, έχει κάνει επίσημα καταγραφή των κενών θέσεων. Υπάρχουν πάρα πολλές κενές θέσεις με βάση τα προηγούμενα δεδομένα, όχι με βάση αυτά που σας περιέγραψα λίγο πριν. Πάρα πολλές κενές θέσεις. Να σας πω για παράδειγμα ότι στα νοσοκομεία το 30% των θέσεων σε όλη τη χώρα είναι κενές. Έχουμε ένα ποσοστό 30%. Και να μιλήσω και πιο συγκεκριμένα για την Αρκαδία, περιγράφοντας ακριβώς τις κοινωνικές υπηρεσίες και την στελέχωσή τους. Το νοσοκομείο, το Πανακρατικό Νοσοκομείο, έχει έναν κοινωνικό λειτουργό, η περιφέρεια έχει έναν κοινωνικό λειτουργό, ο Δήμος έναν κοινωνικό λειτουργό. Τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, τα οποία είναι σε μια μεσοβέσκη κατάσταση μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014, έχουν πάρει παράταση, από εκεί και ύστερα αλλάζει η μορφή τους. Να μιλήσουμε ότι τα δικαστήρια ανηλίκων δεν έχουν καθόλου, οι φυλακές δεν έχουν κανένα κοινωνικό λειτουργό και υπάρχουν και δήμοι στην Αρκαδία οι οποίοι δεν έχουν δεν στελεχώνονται από κανένα κοινωνικό λειτουργό. Οπότε φαίνεται και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε γενικό επίπεδο η πολύ μεγάλη έλλειψη αποδεδειγμένα με στοιχεία, αυτά σας τα λέω, των υπηρεσιών από κοινωνικούς λειτουργούς. Φαίνεται ότι λοιπόν η πολιτεία νομίζω ότι είμαστε περιττοί και θεωρεί επίσης ότι είναι σπατάλη να υπάρχουν υπηρεσίες που θα διεκδικήσουν παροχές για τους πλέον ευάλωτους και φαίνεται επίσης να πω την πραγματικότητα, νομίζω ότι τα προβλήματα θα λυθούν από μόνα τους. Τα έχουμε αφήσει όλα, λες, και θα πάνε μόνα τους να λυθούν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν ανάγκες, οι άνθρωποι μας χρειάζονται. Έχουμε υπηρεσίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Φτάνουν, να σας πω για παράδειγμα, καταγγελίες για παραμέληση ή κακοποίηση παιδιών και δεν υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, όπως επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα ιδρυματικής περίθαλψης και προστασίας των παιδιών, γιατί τα ιδρύματα είναι ελάχιστα και κλείνουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που βρίσκονται που αντιμετωπίζουν κάποια αναπτύξη. Θα αφήσουμε τώρα την Ελλάδα και θα περάσουμε στα νέα του εξωτερικού. Αντικείμενα που πιθανόν να σχετίζονται με το χαμένο μαλαισιανό Boeing εντόπισαν χθες οι αρχές της Αυστραλίας στο νότιο Ινδικό ωκεανό, σύμφωνα με την Αυστραλιανή κυβέρνηση για τις αρχές ασφαλείας στη θάλασσα. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από δορυφόρο. Τα αντικείμενα μπορεί να μην σχετίζονται με το αεροσκάφος. Περιμένουμε νέες φωτογραφίες, καθώς εμπορικοί δορυφόροι θα αξιοποιήσουν με υψηλή ανάλυση τις περιοχές όπου μας ενδιαφέρουν. Θα τις έχουμε εν ευθέτω χρόνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΣΑΜΣΑ, Τζιον Γιάνγκ. Ωστόσο, άκαρπες απέβησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των συντριμμιών μετά από ανακοινωθέν του Αυστραλιανού Πρωθυπουργού, Τόνι Άμποτ. Επίσης, υπάρχουν και πολλά σενάρια ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από αμερικανικά πυρά. Να περάσουμε όμως να δούμε τις δηλώσεις του Αυστραλιανού Πρωθυπουργού. Δύο αντικείμενα που πιθανόν να σχετίζονται με το Boeing των Μαλαισιανών Αερογραμμών, το οποίο αγνοείται από τις 8 Μαρτίου, ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν μέσω δορυφόρων η κυβέρνηση της Αυστραλίας. Το ένα εκ των δύο αντικειμένων έχει μήκος 24 μέτρα και εντοπίστηκε περίπου 2.500 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της πόλης Πέρθ, δηλαδή στο λεγόμενο νότιο αεροδιάδρομο των ερευνών. Η δορυφορική εικόνα μας δείχνει ένα αντικείμενο 24 μέτρων. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχουν κάνει οι εμπειρογνώμονες. Αναμένουμε περισσότερες εικόνες και από άλλους δορυφόρους που θα μας δώσουν φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης από την περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αυστραλιανής Αρχής για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Αεροπλάνα και πλοία της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατευθύνονται στο συγκεκριμένο γεωγραφικό στίγμα νοτιοδυτικά του Πέρθ στον Ινδικό ωκεανό προκειμένου να ερευνήσουν και να ανασύρουν τα δύο αντικείμενα που εντοπίστηκαν.
Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Τόνι Άμποτ, έκανε ο ίδιος τις ανακοινώσεις για τα πιθανά ευρήματα, συνέστησε όμως ψυχραιμία, καθώς δεν αποκλείεται τα δύο αντικείμενα να μην σχετίζονται με το αγνοούμενο Boeing. Και από το Boeing θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί εξίσου τον τελευταίο καιρό. Συνεχίζονται λοιπόν οι εντάσεις στην Κριμαία. Η κατάσταση στην στρατιωτική βάση Περελοβόνε της Ουκρανίας παραμένει τεταμένη μια ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της ανεξαρτητοποίησης της Κριμαίας από την Ουκρανία. Η βάση φρουρείται από ενόπλους άντρες από την ημέρα που το Ρωσικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Βλάντιμιρ Πούτιν να στείλει στρατό στη χώρα. Να περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. Στο ίδιο θέμα τώρα, η Δύση καταδικάζει, η Ρωσία χαρακτηρίζει ιστορικό γεγονός την ένωση με την Κριμαία. Οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι έτοιμοι να επιβάλλουν νέα δέσμικη Ρώσεων στη Μόσχα. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών, όπως είναι λογικό, βαθαίνει. Η τοποθέτηση του Ρώσου πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί. Ο κόσμος στην Κριμαία και τη Ρωσία περίμενε αυτήν την ένωση για 60 χρόνια. Μέσω του διεθνούς δικαίου και μιας δημοκρατικής διαδικασίας, χωρίς εξωτερικές πιέσεις, όπως είναι το δημοψήφισμα, ο λαός της Κριμαίας απέδειξε ότι έχει το δικαίωμα και την αυτοδιάθεση. Ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Βουτάλι Τσούρκιν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την προσάρτηση της Κριμαίας ως την σοβαρότερη απειλή για την ασφάλεια στην Ευρώπη μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η προσάρτηση της Κριμαίας μέσω του απειλούμενου δημοψηφίσματος που διεξήχθη από την απειλή των όπλων είναι παράνομη και αθέμητη. Παράλληλα, υπονομεύει όλες τις προσπάθειες για την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Anders Fors Rasmussen. Να δούμε το βίντεο που ακολουθεί. Χαρακτηρίζει ιστορικό γεγονός την ένωση με την Κριμαία. Οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι έτοιμοι να επιβάλλουν νέα δέσμικη Ρώσεων στη Μόσχα. Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών βαθαίνει. Η τοποθέτηση του Ρώσου πρεσβευτή στα Ηνωμένα Έθνη είναι χαρακτηριστική του κλίματος που επικρατεί. Ο κόσμος στην Κριμαία και τη Ρωσία περίμενε αυτή την ένωση για 60 χρόνια. Μέσω του διεθνούς δικαίου και μιας δημοκρατικής διαδικασίας, χωρίς εξωτερικές πιέσεις, μέσω του δημοψηφίσματος, ο λαός της Κριμαίας απέδειξε ότι έχει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Ένα δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Βιτάλι Τσούρκιν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την προσάρτηση της Κριμαίας ως τη σοβαρότερη απειλή για την ασφάλεια στην Ευρώπη μετά τον ψυχρό πόλεμο. Η προσάρτηση της Κριμαίας μέσω του αποκαλούμενου δημοψηφίσματος που διεξήχθη υπό την απειλή των όπλων είναι παράνομη και αθέμητη. Παράλληλα υπονομεύει όλες τις προσπάθειες για την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης στην Κριμαία. Ο Μπαράκ Ομπάμα κατέστησε σαφές ότι τάσσεται υπέρ της διπλωματικής οδού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα συναντήσει στη Μόσχα τον Βλαντιμίρ Πούτιν και θα μεταβεί στο Κίεβο την Παρασκευή σε μια προσπάθεια εξέβρεσης συμβιβαστικής λύσης.
Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός του Γενικού Επατελείου Ναυτικού και υποναύαρχος Σέρτζεϊ Χαντούκ απήχθη από αγνώστους μετά την κατάληψη. Αναφορές από τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υποστηρίζουν πως ο Χαντούκ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το ρωσικό RIA Novosti περιορίζεται στο ότι είναι άγνωστο το που βρίσκεται. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στο BBC πως οι Ουκρανοί στρατιώτες που παραμένουν στην Κριμαία θα πρέπει να επιλέξουν είτε να ενταχθούν στο ρωσικό στρατό είτε να αποχωρήσουν από τα εδάφη. Το Κίεβο από την πλευρά του, μέσω του Αλεξάνδερ Τσουρτζίνοφ, έδωσε στις αυτοανακηρυχθήσεις αρχές της Κριμαίας διορία τριών ωρών για να απελευθερώσουν τους ομήρους, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Να το δούμε. Θα περάσουμε τώρα στην Βρετανία και σε ένα νέο φορολογικό μέτρο. Αύξηση αφορολόγητου στις 10.500 στερλίνες, μείωση της φορολογίας της αποταμιεύσης και μειωμένους φόρους για κατανάλωση ενέργειας επιχειρήσεων και νοικοκυριών, προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός της Μεγάλης Βρετανίας. Όλα αυτά χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη για την οποία ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών George Osborne είναι πεπισμένος. Αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από την Γερμανία, την Ιαπωνία και τη ΗΠΑ. Δεν υπάρχει σήμερα άλλη μεγάλη ανεπτυγμένη οικονομία στον κόσμο με μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Μεγάλη Βρετανία. Το πακέτο για τις κοινωνικές παροχές θα έχει ταβάνι 119 δις μέχρι το 2015 και 2016 και στη συνέχεια θα προσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό. Να περάσουμε να δούμε το βίντεο με τις πληροφορίες αυτές. Αύξηση αφορολογήτου στις 10.500 στερλίνες, μείωση της φορολογίας στις αποταμιεύσεις και στην κατανάλωση ενέργειας προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός της Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης, το πακέτο μέτρων θα κάνει πιο φθηνή την κατανάλωση μπύρας και τα κέρδη στο μπίνκο. Όλα αυτά χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη για την οποία ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών είναι πεπισμένος. Αναπτυσσόμαστε ταχύτερα από τη Γερμανία, την Ιαπωνία, τη ΗΠΑ. Δεν υπάρχει σήμερα άλλη μεγάλη ανεπτυγμένη οικονομία στον κόσμο με μεγαλύτερη ανάπτυξη από τη Βρετανία. Το Υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη του 2014 σε 2,7%. Το έλλειμμα αναμένεται να πέσει σε 5,5% το 2015 και να γυρίσει σε πλεόνασμα μετά από 3 χρόνια. Το ισχυρό χαρτί της Βρετανικής κυβέρνησης είναι η απασχόληση. Ο αριθμός των εργαζομένων σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 30 εκατομμύρια. Σε ένα άλλο πολεμικό κλίμα θα πάμε τώρα, αυτή τη φορά όμως το πολεμικό κλίμα της Συρίας. 3 χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη του εμφύλου πολέμου στη Συρία. Ο απολογισμός είναι τραγικός, με εκατοντάδες θύματα και χιλιάδες πρόσφυγες. Ο επικεφαλής της Συριακής Αντιπολίτευσης, Αχμέτ Ζερμπά, ήρθε στις Βρυξέλλες, καλεσμένος του Γκι Φέρχοφαστ, δήλωσε ότι το μόνο που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όπλα. Ζητάμε όπλα, δεν ζητάμε στρατιωτική παρέμβαση, γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν. Ζητάμε συγκεκριμένα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τα αεροπλάνα του Συριακού καθεστώτος. Εφόσον οι αεροπαρικές δυνάμεις του καθεστώτος εξουδετερωθούν, τα πράγματα θα εξελιχθούν και θα αλλάξουν. Την ίδια ώρα, περίπου 20 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να διαδηλώσουν ενάντια στη ξύραξη που μένεται τα τελευταία 3 χρόνια στη χώρα τους, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών παγκοσμίως. Να περάσουμε να το δούμε, ένα απόσπασμα. 3 χρόνια έχουν περάσει από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία. Ο απολογισμός είναι τραγικός, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και εκατομμύρια πρόσφυγες.
Ο επικεφαλής της Συριακής Αντιπολίτευσης Αχμέτ Ζέρμπα ήρθε στις Βρυξέλλες, καλεσμένος του Γκι Βέρχοφσταντ, και μιλώντας στο Euronews δήλωσε ότι το μόνο που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όπλα. Ζητάμε όπλα. Δεν ζητάμε στρατιωτική παρέμβαση, γιατί αυτή δεν είναι δυνατή. Ζητάμε συγκεκριμένα όπλα για να αντιμετωπίσουμε τα αεροπλάνα του Συριακού καθεστώτος. Είναι αυτό που ζητάμε. Και εφόσον οι αεροπορικές δυνάμεις του καθεστώτος εξουδετερωθούν, τα πράγματα θα εξελιχθούν και θα αλλάξουν. Την ίδια ώρα, περίπου 20 άτομα συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να διαδηλώσουν ενάντια στη σύραξη που μένεται τα τελευταία 3 χρόνια στη χώρα τους, η οποία έχει χαρακτηριστεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Και θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, που είναι η εκδήλωση στη μνήμη του κορυφαίου Αφρικανού ηγέτη, Νέλσον Μαντέλα. Οργανώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο με κύριο ομιλητή τον Γιώργο Μπίζο, στενό φίλο και δικηγόρο του Μαντέλα, στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Χαιρετισμό απίφθηναν και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, Υπουργός Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο πρεσβευτής της Νοτίου Αφρικής και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής του κέντρου ΙΕ εναντίον του ΑΠΧΑΔ. Στην εκδήλωση παρίστανται πρέσβεις των αφρικανικών χωρών, διπλωμάτες, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και φίλοι της Νοτίου Αφρικής. Να πάρουμε μια γεύση από την συγκεκριμένη εκδήλωση. Your Excellency, ladies and gentlemen, I have desfiles, I have the feeling, honoring the greatest statesman of the last quarter of the 20th century is a formidable and demanding task. Yet, the Hellenic African Chamber of Commerce and Development, which is welcoming you this evening, was fortunate to have our friend and compatriot George Bizos address our meeting, a tribute to Nelson Mandela and his legacy. Nelson Mandela, a man who transformed himself, body and spirit, into a mechanism for eliminating a stigma of our civilization, the system of apartheid, a pernicious institutionalization of racism, repression and exploitation.
every word, every action of his adult life was serving this purpose. Κύριε πρέσβη της Βουτιοφυγής, κύριε πρέσβης, κύριε πρόεδρε, πρώην πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητέ κύριε Πίζο, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην εκδήλωση τιμής της μνήμης του Νέλσον Μαντέλα, ενός σπουδαίου ιστορικού ηγέτη και ενός συμβόλου αντίστασης και αγώνα. Η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται από το Ελληνοαφρικανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Νοτιού Αφρικής, φορείς, τους οποίους θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινώς για την τιμητική πρόσκληση την οποία μου αφήστηκε να μιλήσω για τον Νέλσον Μαντέλα. Ο Νέλσον Μαντέλα υπήρξε ένα φωτεινό σύμβολο πανανθρώπινης αμβέλειας στον αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα, για πραγματική λειτουργική δημοκρατία, για κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων και για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από κάθε επιλογή αυθαιρεσίας. Μετά την κατάργηση του καθεστώτος Απαρτχάιντ στις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρξε ο Μαντέλα ο πρώτος πρόεδρος της Νοτιοαφρικής τα έτη 1994-1995. Σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας Πρωινή Είδηση έφτασε και για σήμερα στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα. Εσείς όμως να συνεχίσετε και το Σαββατοκύριακο να βλέπετε όλες τις ειδήσεις μέσα από το zoogla.gr. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή, να έχετε μια χαρούμενη μέρα. Καλημέρα σας.